Ευαγγελιστή μας παραθέτει ακόμη μερικά λεπτομερία τη δίκη του Ιησού, με τα οποία και θα τελειώσουμε, ενώπιον του Πιλάτου, τα οποία λεπτομερία αποσιωπούν τη λεπτή συνοπτική. Τότε έλαβε ο Πιλάτος τον Ιησού και αιμαρτύρωσε. Οι στρατιώτε πλέξαντε στέφανον εξακαλθών, επέστηκαν αυτού την κεφαλή. Και οι μάτιον πορφυρούν περιέβαλον αυτόν και έλεγον «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και δίδουν αυτό ραπίσματα. Δεν ξέρω αλήθεια όταν διαβάζουμε πολλές φορές την Αγία Γραφή εκείνα τα οποία έπαθε ο Κύριός μας πώς μπορούμε να αισθανόμεθα. Αλλά η ανάλυση των και η μελέτη των μας βοηθά να βαθαίνουμε στο μυστήριο της αγάπης του Θεού μας για μας. Έτσι αναλύοντες, θα λέγαμε καταρχάς για την μαρτύρωση. Η μαρτύρωση πάντοτε υπολούθη της καταδικαστικής αποφάσεως. Εδώ προηγείται. Μαρτυρούται ο Ιησούς πριν ακόμη καταδικαστεί. Οπότε είτε ο παράνομος αυτή η μαρτύρωση από νομική πλευρά. Εντούτοις είχε κάποια σκοπιμότητα αυτή η μαστίγωση, η πρώτη καταδίκη του Ιησού. Ο Πιλάτος θέλει να επιφέρει μια τιμωρία στον Ιησού εξουσιανωτική. Όχι διότι δεν επίστευσε την αυτότητα του Ιησού, αλλά θέλει να προκαλέσει τη συμπάθεια των μετριωτέρων εκ των κατηγόρων του. Και έτσι, αφού να τους παρουσιάσει τον Ιησού μαστιγωμένο, να προσελκυθεί η συμπάθεια των μετριωτέρων, όπως σας είπα, και έτσι να αποφευθεί η θανατική ποινή. Αλλά η ποινή της μαστιγώσεως ήταν φοβερά. Το μαστίγιον απαιτείται από ημάντα λωρία δέρματος, που κατά μήκος του κάθε λωρίου υπήρχε ήσαν προσδεδεμένα μικρά κοκαλάκια, οστάρια κοκαλάκια ή κομματάκια από μολύβι, μέταλλο μολύβι, ώστε ο μαστιγούμενος εγυμνούτο και έκαμπτε τη ράχη του αφού τον τοποθετούσαν σε έναν πάσαλο η διαναμένη και καμένη ράχη και εκεί επί της ράχης έριπταν το μαστίγιο. Τα κοκαλάκια αυτά ή το μολύβι, όπως έπεφτε επάνω στην ράχη, με το πρώτο χτύπημα αμέσως εξέσχιζε τις άρκες και έπρεχε αίμα. Ήταν τόσο φοβερή η μαστίγωση ή όπως λέγεται η φραγγέλωση, αυτό είναι το φραγγέλιο, ήταν τόσο φοβερή αυτή η ποινή, ώστε πολλοί κατάδικοι δεν έφταναν τελικά να παρακολουθούν με τον σταυρόν ή άλλων τρόπων θανατικής εκτέλεσης, αλλά απέφθηκαν με την μόνη μαρτύρωση. Με μόνη την μαρτύρωση. Έτσι εδώ πραγματοποιείται η προφητεία που είπε ο προφήτης Ισαΐας. Έδωκε τον νότον αυτού της μάχηγας. Έδωκε την πλάτη του να μαρτυρωθεί. Ποιος ο Μεσσίας. Και ο 128 ψαλμός, στίχος 3, «Επί των νότων μου επέκτενον η αμαρτωλή». Αλλά και αυτός ο Κύριος είπε ότι θα παραδοθεί της έθνεση εις το εμπέξε και μαστιγώσε αυτόν. Θα τον εμπέξουν και θα τον μαστιγώσουν. Ματθαίος 20:19, Μάρκος 10:34, Λουκάς 18:33. Έτσι εμπέζεται υπό τον στρατιώτα, πράγμα που φανερώνει ότι και τα έθνη έχουν την μερίδα των εις την αποδοκιμασία του Υιού του Θεού. Όταν αργότερα τα έθνη θα δεχθούν το κήρυγμα της βασιλείας του Θεού, τούτο θα είναι και κήρυγμα μετανοίας και επιστροφής, όχι μόνο ως έθνη που έζησαν κάποτε μακράν του Θεού, αλλά και ως αποδοκιμάσαντα τον Υιό του Θεού, έστω αντιπροσωπευτικός, δια των στρατιωτών
και του Πιλάτου. Και τώρα οι στρατιώτες βλέπουν ένα ακάνθινο στεφάνι και το φορούν επί της κεφαλής του Ιησού και τον περιβάλλουν με ένα πορφυρούμι μάτιον που φορούσαν τότε οι βασιλείς. Κάποιο παλιό θα βρήκαν εκεί μέσα στο πρετόριο, εγκαταλελειμμένο σε κάποια αποθήκη, και το φόρεσαν αυτό εις τον Ιησού. Και ο Ιωάννης, συγγνώμη, ο Ματθαίος μας λέγει ότι του έδωσαν και ένα καλάμι στα χέρια. Ήταν μια παροδία των όσων είπε ο Ιησούς ότι είναι βασιλεύς. Διότι όταν του φόρεσαν την πορφύρα την βασιλική, παλιό ρούχο, αλλά πορφύρα βασιλική φορούσαν μόνο οι βασιλείς και οι άφωνες. Όταν του έβαλαν στεφάνι, δεν ήταν στεφάνι στέμα, διότι πραγματικά το στέμα ήταν τότε ένα στεφάνι. Σιγά σιγά μάλιστα εξελίχθηκε το στεφάνι σε λουλούδια που ανέβραν προς τα πάνω, κατόπιν σιγά σιγά έκλεισαν τα λουλούδια προς τα πάνω, απετέλεσαν τα λουλούδια όπως ανέβαιναν προς τα πάνω έναν κάλικα λουλουδιού, και είναι η γνωστή μήτρα που σήμερα είναι στέμα που φορούν οι επίσκοποι. Η εξέλιξη είναι από τότε, από ένα στεφάνι. Απλούς, και οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι φορούσαν ως στέμα ένα στεφάνι. Είτε από λουλούδια, είτε από δάφνη, είτε από χρυσό. Δηλαδή χρυσός ή υπήρχαν διακοσμήσεις, ήταν λουλούδια από χρυσό. Φύλλα λουλουδιών, φυτών από χρυσό. Έτσι, για να δημιουργήσει μια παροδία ότι ο Ιησούς είναι βασιλεύς, θα λέγαμε από την ανάποδη, του έβαλαν ένα τέτοιο στεφάνι, αλλά αγκαθένει. Όταν ήθελαν να του δώσουν σκύπτρον που κρατούν οι βασιλείς, του έδωσαν ένα καλάμι. Έτσι λοιπόν, τον εκάθισαν και κάπου τον γύρω σε ένα κάθισμα, και τότε έκαναν το εξή. Πήγαιναν οι στρατιώτες από μακριά, έκαναν διαρκώς υποκλήσεις, το χαιρετούσαν ως δήθεν βασιλέα, έλεγαν «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων», τον ξεπροσκυνούσαν δηλαδή, και έτσι δημιουργούσαν μία παροδία βασιλέως, έναν εμπεγμόν βασιλέως. Στην πραγματικότητα δεν ήταν παροδία για τον Ιησούς, διότι ο Ιησούς την ώρα εκείνη είτε το θέλαν είτε δεν το θέλαν, είτε ψεύτικα είτε αληθινά, το θέμα είναι ότι τον προσκυνούσαν. Και να τον προσκυνήσουν μετά οι λαοί μέσα στην ιστορία ως τον βασιλέα των βασιλέων και τον κύριο των κυρίων, ήταν στην πραγματικότητα μία παροδία της Ιουδαϊκής βασιλείας, την οποία παροδία παρουσιάζουν οι Ρωμαίοι για να ειρωνευτούν όχι τον Ιησού, αλλά να ειρωνευτούν τους Ιουδαίους. Και το φοβερό είναι ότι αυτοί οι Ιουδαίοι παραδίδουν τον βασιλέα των εις τα χέρια Πιλάτου. Λίγο πιο κάτω, δεν θα το πούμε σήμερα, λέγει ο Πιλάτος, τον βασιλέα να σταυρώσω, τον βασιλέα θα, διότι είπατε ότι είναι βασιλεύς και ο ίδιος το ομολογεί ότι είναι βασιλεύς. Λοιπόν, τον βασιλέα θα να σταυρώσω. Και εκείνοι θα πούν, δεν έχουμε βασιλεία, είναι Κέσαρα. Θα το δούμε την ερχομένη φορά, αγαπητοί, αυτό. Αλλά όταν έγινε αυτή η παροδία εκ μέρους των στρατιώτων, εξήλθενουν πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει αυτή, είδε, άγω ημίν αυτόν έξω, είναι αγνώτε ότι εν αυτό ουδεμίαν αιτίαν ευρίσκω. Αυτό το πάλιν εκφράζει την απεγνωσμένη προσπάθεια του Πιλάτου οπωσδήποτε να σώσει τον Ιησού. Και βλέπουμε ότι τι λέγει, ουδεμίαν αιτίαν ευρίσκω, δηλαδή είναι αθώος ο Ιησούς, αλλά όμως, όπως σας είπα, προσπαθεί με κάθε τρόπο να προσελκύσει τη συμπάθεια των κατηγόρων του. Εξήλθενον ο Ιησούς έξω, φορών τον ακάνθινον στέφανον και το πορφυρούν ημάτιον
Και λέγει αυτή, είδε ο άνθρωπος. Και τώρα, όπως εμφανίζει τον Ιησούν φραγγελωμένον και γελιοποιημένον ενώπιον του πλήθους των κατηγόρων, πιστεύει ο Πιλάτος ότι θα λυπηθούν, λέγοντας, να ο άνθρωπος, είδε ο άνθρωπος. Αυτό το είδε ο άνθρωπος μεταφράζεται στην νεοελληνική, νάτος. Δηλαδή, είδατε εδώ, περισσύνως πράγεται. Ο κατηγορούμενός, αυτός ο ανεπιθύμητος βασιλιάς, σε ποια χάλια βρίσκεται. Αφού λοιπόν βρίσκεται σε τέτοια χάλια και φυσικά ουδέποτε θα μπορέσει να επιβληθεί αφού έτσι γελιοποιήθηκε ως βασιλιάς, τότε λοιπόν λυπηθείτε τον. Λυπηθείτε τον και θα ρίξετε και την ζωή. Αυτή η φράση του Πιλάτου, είδε ο άνθρωπος, είναι μια απλή φράση η οποία όμως παίρνει ένα απροσμέτρητο βάθος διαστάσεων χριστιανικής συνείδησης. Είναι αλήθεια ότι ο Πιλάτος δεν μπορούσε να εννοήσει την φράση που είπε. Εμείς όμως μπορούμε να παθαίνουμε σε αυτήν, διότι όταν ο Πιλάτος είπε είδε ο άνθρωπος, αυτό δείχνει το βάθος της ταπεινώσεως του Ιησού. Σε ποιο βάθος κατέβηκε ταπεινώσεως ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Δείχνει ακόμη αυτή την συγκατάβαση. Είναι μια συγκατάβαση που είναι αθήλυπτος εις την ανθρωπίνη αντίληψη. Πού κατεβαίνει και πόσο κατεβαίνει και πόσο μπορεί να κατέβει αυτός ο Θεός. Δείχνει ακόμη τι αναλαμβάνει ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού για να σωθεί ο άνθρωπος. Δείχνει ποιος είναι στην πραγματικότητα, όχι ο Υιός του Θεού, αλλά ποιος είναι ο άνθρωπος, δηλαδή η ανθρωπότης. Δηλαδή η ανθρωπότης εμφανίζεται ενώπιον του Πιλάτου αυτή τη στιγμή. Είδε ο άνθρωπος, είδε η ανθρωπότητα, εμόπλητος, πληγωμένη και δεσμία, όπως την κατήγγυσε την ανθρωπότητα, η αμαρτία και η δαίμονα. Και όπως θαυμάσια διαζωγραφείται στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου εις το πρόσωπο του εμπεσόντος εις τους ληστάς. Είδε ο άνθρωπος. Αυτός στην κυριολεξία είναι ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Άθλιος, εμόφυλος, τυποτένιος. Και αυτόν τον τυποτένιον και εμόφυλτον άνθρωπο αναλαμβάνει τη θέση του ο Υιός του Θεού αφού γίνεται άνθρωπος. Παίρνει τη θέση του και θα την πάρει έως τέλους τη θέση του, σιωπών ο Ιησούς, ακριβώς για να φέρει εις πέρας την αναλυθίσα σωτηρία του ανθρώπου. Ότε ουμίδων οι αρχιερείς και οι υπηρέτε, εκράφγασαν λέγονται, σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Βέβαια, όποτε να ακούει κανείς τους λόγους αυτού συνταράσσεται, όμως το κλίμα της Μεγάλης Σαρακοστής και ιδιαίτερα της Μεγάλης Εβδομάδας έρχεται να τονίσει όλα αυτά. Επειδή φυσικά δεν μένουμε περιστατικά στην ανάλυση του Ευαγγελίου, μένοντας δηλαδή μόνο στην Μεγάλη Σαρακοστή, και έτσι τα λέμε και εκτός Μεγάλης Σαρακοστής, ίσως το κλίμα δεν βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά εκείνοι που έζησαν το βάθος του μυστηρίου της αγάπης του Θεού δεν θα ήθελαν πλαίσια συναισθηματικά και ψυχολογικά για να καταλάβουν αυτό το βάθος. Το καταλαβαίνουν οποιαδήποτε ώρα, οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτε σημείο του έτους και της ζωής μας. Σταύρωσον λοιπόν, σταύρωσον αυτόν. Κάνει εντύπωση ότι εδώ δεν εμφανίζεται ο λαός, αλλά οι αρχιερείς και οι υπηρέτες του. Ο λαός ουδέποτε αγαπητοί θα κατεδίκαζε τον Ιησού. Ο λαός παρακύρεται από τους άρχοντας.
και μέχρι σήμερα ακόμη ο λαός των Εβραίων έχει παρασυρθεί από τους άρχοντάς του και μένει στην απιστία, αφού οι άρχοντες εξήφανον και εξηθαίνουν συκοφαντίες κατά του Ιησού, ότι δεν είναι ο Μεσσίας, ότι δεν ανεφήθη, ότι είναι πλάνος και κακοποιός. Αλλά τι να πει κανείς, τι να πει κανείς όταν υπάρχουν τέτοιοι άρχοντες σε ένα λαό? Θα λέγαμε αλίμονο εις των λαών εκείνων, ο οποίος έχει τέτοιους άρχοντες και δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να αφυπνιστεί και να τους αποβάλει. Αλλά αλίμονο και εις τους άρχοντας εκείνοι, δια την ευθύνη των έναντι του Θεού, όταν παρασύρουν εις τα πάθη των αυτών των λαών. Και τώρα τι φωνάζουν οι άνθρωποι αυτοί? Επικυθέα μάλιστα του καταπληγωμένου και γελιοποιουμένου Ιησού. Τι φωνάζουν? Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Η αναδίπλωση της λέξεως σταύρωσον, σταύρωσον υπενθυμίζει τα σκραυγάς εκείνων των οχλοκρατικών συλλαλητηρίων που πολλές φορές το πλήθος μένεται για να πετύχει κάτι. Και ο λαός του Θεού τώρα ζητά να σταυρωθεί ο Θεός του. Και τον εσταύρωσε το Θεό του για να σταυρωθεί αυτός ο ίδιος. Μετά τον δεύτερον παγκόσμιο πόλεμο είχε κυκλοφορήσει μία αφίσα αντίγραφον ενός ζωγραφικού πίνακος Εβραίου ζωγράφου, που παρήγανε εικόνιζε έναν Ισραηλίτη επάνω σε ένα σταυρό. Και από κάτω υπήρχε μία λεζάντα και έλεγε: ο σταυρούμενος Ισραήλ μέσα εις την ιστορία. Και ήθελε να δείξει τα κακοπαθία των Ισραηλιτών μέσα εις την ιστορία. Και μάλιστα με την τελευταία κακοπάθεια από τους Ναζί, από τον Χίτλερ. Αυτό δεν ήταν τίποτε άλλο παρά οι θέσεις που οι ίδιοι Εβραίοι εξέλεξαν για τον εαυτό του. Εσταύρωσαν τον Θεό τον και εσταυρώθηκαν αυτοί. Και τον σταυρώνουν διαρκώς και σταυρούνται αυτοί διαρκώς. Είναι η πιο τρανή απόδειξη μέσα στην ιστορία τι έκαναν και τι μας έκαναν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος: λάβετε αυτόν εμείς και σταυρώσατε. Εγώ γάρ και βρίσκω εν αυτοαιτία. Πόσες φορές, γιατί ακόμη φορά βλέπουμε εδώ τον Πιλάτο να διακηρύσει την αθωότητα του Ιησού? Ο Πιλάτος είχε πλέον αγανακτήσει. Είχε κάτι άλλο, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Είχε αηδιάσει με τους ανθρώπους αυτούς και τους προτείνει εκείνο που ποτέ η ρωμαϊκή εξουσία δεν θα το έκανε αυτό. Ούτε θα ήρβαζε η ρωμαϊκή εξουσία να το κάνει αυτό. Τι? Αυτό που είπε: πάρτε τον και κάνε ό,τι θέλετε. Σταυρώσατε τον εσείς. Πραγματικά δείχνει παράξενο αυτό, ότι το δικαστήριο παρετείται και αφήνει τον κατηγορούμενο ή τη διάθεση των κατηγόρων να κάνουν ό,τι θέλουν να πει. Όντως, ήταν μία παράβαση εδώ, δεν ενήργει ο Πιλάτος σωστά, ορθά, και δεν θα ήρμοζε εις την ρωμαϊκή δικαιοσύνη. Αλλά βρίσκομαι και ένα λάθος εδώ στον Πιλάτο. Ο Πιλάτος όφιλε να φέρει εις πέρας το έργο της δικαιοσύνης και να προστατεύσει τον δέσμιον Ιησούν και από τα σύμβρις αλλά και από τα επιθέσεις των κατηγόρων του. Εξάλλου, αυτό είναι το έργο των αρχόντων και δι' αυτό ακριβώς έχουν και την φρουρά, δι' να ασκούν την εξουσία την δικαστική και να απολέμουν την δικαιοσύνη, είτε αρέσει αυτό εις τον όχλον είτε δεν αρέσει. Γι' αυτό έχουν φρουρά
Και δι' αυτό ακριβώς συνοδεύονται οι άρχοντες από στρατιώτες και προυλάτες. Τότε θα έλεγε κανείς, ο Πιλάτε, γιατί το έκανες αυτό? Δεν ήταν η θέση η φρουρά σου να επιβάλλει την τάξη, να επιβάλλει το θέλημά σου και τη δικαιοσύνη? Αλλά ο Πιλάτος ήταν δειλός. Ήταν ένας φρασίδιλος άνθρωπος. Άλλοτε, σε άλλες εκδηλώσεις του είχε δείξει την φρασίδιτά του και τώρα δείχνει την δειλία του. Και αυτή ακριβώς η φρασιδιλία του τον οδήγησε σε παγίδα δικαστικά. Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι. Εμείς νόμον έχουμε και κατά τον νόμον ημών οφείλει αποθανή ότι εαυτόν Υιόν Θεού επίησε. Εναθαρρύθησαν από τη στάση που τους που έδειξε και από τον λόγο που τους είπε ότι πάρτε τον και σταυρώσατε τον εσείς. Βλέπουν πλέον σαν φοβεροί ψυχολόγοι να κάμπτεται ο Πιλάτος. Και τότε του λέγουν ότι, ή μάλλον του υπενθυμίζουν τα δικαιώματα μιας στοιχειώδους αυτονομίας των. Η αυτονομία των ήταν πάντοτε επί του θρησκευτικού επιτέλου, διότι η Ρώμη είχε ως πολιτική της να σέβεται τα συνηθεία και ιδίως τα θρησκευτικά συνηθεία ενός λαού που κατακτούσε. Αυτό ήταν ένα προνόμιο σε όλους τους υποκατοχήν λαούς που είχαν οι Ρωμαίοι. Ένα προνόμιο των λαών, των υποκατοχήν λαών. Αυτό τώρα το προνόμιο το παίρνουν οι Εβραίοι και τι λέγουν? Εμείς έχουμε νόμο. Και σύμφωνα με τον νόμο μας, θρησκευτικόν νόμο, και σύμφωνα με τον νόμο μας, οφείλει να αποθάνει. Διότι ήδη εμείς τον καταδικάσαμε. Το Ιουδαϊκό δικαστήριο έβγαλε αυτή την απόφαση, να τον δικάσει εις θάνατον. Διότι ανεκήρυξε τον εαυτόν του Υιόν του Θεού. Τι έλεγε ο νόμος, αλήθεια? Άνθρωπος, ονομάζω το όνομα Κυρίου, θανάτω θανατούστο. Λήθης λιθογοήτω αυτόν πάσα η συναγωγή Ισραήλ. Λεβιτικό 24,16. Άνθρωπος ο οποίος ονομάζει το όνομα του Κυρίου είναι έστιμος τρόπος καταγραφής του θέματος, ότι δηλαδή εκείνος ο οποίος θα βλασφημίσει να πεθάνει με θάνατο. Ποιον το είδος του θανάτου, παρακαλώ, αυτό το σημείο προσέξτε. Λήθης λιθοβολήτω. Να τον λιθοβολήσει με λήθους, ποιος? Πάσα η συλλαγωγή Ισραήλ, όλος ο λαός. Αλλά εδώ είναι της πονηρίας το μέγεθος και της εκστροφίας της πονηράς των Εβραίων. Η πρώτη κατηγορία που είχαν οι Εβραίοι ενώπιον του Πιλάτου εναντίον του Ιησού είχε καθαρός πολιτικό χαρακτήρα. Αναφέρεται ότι ο Ιησούς διεξεδίκει βασιλικά αξιώματα, πολιτικά αξιώματα. Τι είπαν? Ότι είναι δημαγωγός, ότι πλανά των λαών, κινούμενος από την βορείαν επαρχία της Γαλιλαίας έως την Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό εξάλλου, όταν άκουσε Γαλιλαία ο Πιλάτος, έστειλε τον Ιησούν ή τον Ηρώδη, ο οποίος παρεπιδίνει τις ημέρες εκείνες και στα Ιεροσόλυμα για την εορτή του Πάσχα. Αλλά η κατηγορία αυτή όμως έπεσε εις το κενό. Έπεσε εις το κενό διότι ούτε ο Πιλάτος, ούτε ο Ηρώδης προς τον οποίον παρεπέμπει και συνοδεύεται μάλιστα από τους κατηγόρους του ο Ιησούς όταν παρεπέμπει στον Ηρώδη, και εκεί ο μύος κατηγόρου τον Ιησούν η κατηγορή του, ούτε ο Πιλάτος, ούτε ο Ηρώδης βρήκαν κατηγορία ότι ο Ιησούς είναι επαναστάτης και κακοποιός. Δεν βρήκαν καμία κατηγορία. Και ο ένας και ο άλλος τον ανεκήρυξαν αθώο. Όταν δεν επέστρεψε, λέγει στους Ιουδαίους ο Πιλάτος, και εγώ και ο Ηρώδης
Δεν βρήκαμε σε αυτόν καμία αιτία. Το λέει γι' αυτό το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Τώρα βλέπουν οι Εβραίοι ότι από τα χέρια του στα αρπακτικά νύχια του ξεφεύγει το θύμα. Και με κάθε τρόπο προσπαθούν οπωσδήποτε να πετύχουν την καταδικαστική απόφαση. Δεν είχαν αναφέρει θρησκευτικούς λόγους, διότι δεν θα είχε νόημα στο πολιτικό δικαστήριο οι λόγοι θρησκευτικοί και δι εβραϊκοί λόγοι. Υπό ρωμαϊκή κατοχή, πολιτικό δικαστήριο της Ρώμης ούτε καν λάμβανε υπόψη τέτοια κατηγορία. Εάν υποτεθεί ότι ύβρισε ή δεν ύβρισε ο κατηγορούμενος στο όνομα του Θεού. Δεν ενδιέφερε την Ρώμη τέτοιο θέμα, το πολιτικό δικαστήριο, γι' αυτό έκριναν ότι δεν έπρεπε να πούν θρησκευτική αιτία ως κατηγορία, αλλά πολιτική. Η πολιτική όμως πέφτει στο κενό και τώρα γυρίζουν πάλι την θρησκευτική. Η θρησκευτική όμως βλέπουν ότι πιάνει όταν παρατηρούν ότι ο Πιλάτος κάμπτεται. Πλέον το ηθικό του Πιλάτου κλονίζεται. Δεν μπορεί, δεν αντέχει πλέον τους ανθρώπους αυτούς. Είναι επίμονε. Και το βλέπουμε αυτό στην ιστορία, αγαπητοί μου, πόσο επίμονες είναι οι Εβραίοι όταν θέλουν να πετύχουν κάτι. Προσέξατε το αυτό. Προσέξατε το. Ο Θεός να φυλάξει και την πατρίδα μας και τον κόσμο όλων από το τι εξηφαίνουν οι άνθρωποι αυτοί εις βάρος όχι μόνο της πατρίδας μας αλλά και ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Ο σιωνισμός που προσπαθούν με κάθε τρόπο να τον δικαιολογούν ότι δεν έχει σκοπούς κατακτητικούς αλλά σκοπούς να επανορθώσει τον αρχαίον Ισραήλ και να καταστήσει κράτος και να το ορθοποδήσει αυτό το κράτος είναι πρόσχημα. Οι προθέσεις είναι κατακτητικές της παγκοσμία κλίμακα. Δεν υπάρχει συκοφαντία και καταγγελία στην στιγμή, αλλά είναι κάτι που φαίνεται από τις ενέργειές. Φαίνεται αυτό το πράγμα. Προσπαθούν να έρουν τις κατηγορίες αυτές, αλλά οι ενέργειές τους τους προδίδουν. Και το δυστύχημα είναι ότι υπάρχουν Έλληνες που τους βοηθούν σε αυτό τους το έργο. Είναι αυτοί οι Έλληνες, για να μην τους πω αξιοδακρίτους, τους λέγω βλάτες. Γιατί αν τους πω αξιοδακρίτους, είναι άκτιοι και πολλών ξυλιών. Αλλά τους λέγω βλάτες για να απαλλαγούν από την ξυλιά. Ναι, είναι απορίες άξιων, πως υπάρχουν Έλληνες που μπορούν να υποστηρίζουν αυτά τα σχεδιά των εις βάρος της πατρίδας μας, εις βάρος της Εκκλησίας. Είναι απορίες πραγματικά άκτιοι. Θα τους έλεγα απάκριδες τους ανθρώπους αυτούς. Θα τους έλεγα άκριδες τους ανθρώπους αυτούς. Τους έγινε. Διότι δεν έχουν μέσα τους ούτε χρυσό ούτε πατρίδα. Δεν έχουν τσίπη. Όποιοι και να είναι αυτοί, όποτε και να εμφανίζονται, όπως και να εμφανίζονται, μέσα από τα άρθρα που βλέπουμε που γράφουν και από τις ενέργειές τους, όπως κινούνται υπέρ των σχεδίων του σιωνισμού. Έτσι λοιπόν, βλέποντας ότι χάνουν τον Ιησού από τα χέρια τους, αμέσως πετούν την κατηγορία επί θρησκευτικού επίπεδου. Και τι λέγουν, ότι εαυτόν Υιόν Θεού επίησε. Ο Πιλάτες πρέπει να έχει υπόψη του ότι εδώ τώρα είναι ένοχος απέναντί μας. Δεν σέβεσαι τους νόμους που σέβεται Υιόν. Τους τοπικούς νόμους, τους θρησκευτικούς. Εμείς λοιπόν το καταδικάσαμε ότι είναι ένοχος επειδή είπε τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Ότι είναι Υιός του Θεού. Γιατί, τι σημαίνει αυτό. Είναι η κατηγορία την οποία είχαν εκφράσει οι Εβραίοι εναντίον του Ιησού ενώ του είχε η άκρη. Δεν θα επανέλθω, αλλά θα μείνω μόνο και δύο σημεία. Ένα-δύο σημεία. Τι είπαν οι κατηγοροί. Είπαν ότι ο Ιησούς επίησε με αυτόν Υιόν Θεού. Επίησε. Έκανε τον εαυτό του Θεό. Αυτό δεν είναι το αλήθεια, είναι το ψευδέ. Ο Ιησούς δεν επίησε τον εαυτό του Θεό, ή το Θεό. Άλλο κάνω τον εαυτό μου και άλλο είμαι.
Ο Ιησούς λοιπόν δεν θεοποίησε τον εαυτό του, ή το Θεό. Και η θεοποίηση πράγματι ή το αμάρτημα. Αλλά η φανέρωση του Θεού είναι αμάρτημα. Και ο Κύριος εφανέρωσε τον εαυτό του με κάθε τρόπο. Εφανέρωσε τον εαυτό του με την προφητεία. Όχι με τις δικές του προφητείες μόνο, αλλά και κυρίως και πρωτίστως με τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, των οποίων κάτοχοι ήσαν οι ίδιοι οι Εβραίοι. Κρατούσαν αυτοί την Αγία Γραφή στα χέρια τους και ερμηνείς των προφητών ήσαν αυτοί οι ίδιοι. Συνεπώς, μπορούσαν οι ίδιοι να καταλάβουν ποιος είναι ο Ιησούς, αν ήταν και κρατούσαν και όπως κρατούσαν τους προφήτες. Ακόμη, στον Ιησού είχαν τα θαύματα. Ή αυτός αηδίασε, όπως σας είπα, και είδε τη μοκτηρία του, δεν το πράττουν. Γιατί δεν το πράττουν? Διότι ο νόμος προέβλεπε σε ένα τέτοιο αδίκημα λιθοβολισμών και όχι σταυρών. Ήταν σαφής ο νόμος. Λύθι λιθοβολητήτο, όπως λέει και εδώ, λύθι λιθοβολήτο αυτόν πάντα η συναγωγή Ισραήλ. Δύο πράγματα λοιπόν έπρεπε να είναι, σύμφωνα με τον νόμο. Διότι δεν θα ήταν νομότυπος η καταδίκη του Ιησού. Πρώτον, ότι το είδος της εκτελέσεως έπρεπε να είναι λιθοβολισμός. Δεύτερον, των λιθοβολισμών έπρεπε να τον επιφέρει ο λαός άπαξ Ισραήλ. Εδώ όμως υπάρχει ένας φόβος. Ο λαός είναι έτοιμος να λιθοβολήσει τον Ιησούν. Η πονηρία τους σκέφτονται και λέγουν, αν αυτή τη στιγμή καλέσουμε το λαό να λιθοβολήσει τον Ιησούν, τι θα γίνει? Τι θα γίνει μπροστά σε αυτή τη δυσκολία? Τι κάνουν? Επιμένουν να προβεί ο Πιλάτος στην σταύρωση. Όχι αυτοί. Και επιμένουν όταν τους λέγει, πάρτε με τον σταυρό σας. Όχι, εσύ να τον σταυρώσεις. Πρώτον, διότι ο λιθοβολισμός έχει, σας είπα, προϋποθέτει την παρουσία του λαού. Αλλά η παρουσία του λαού είναι ευμενής υπέρ του Ιησού και δεν θα στραφεί κατά του Ιησού, αλλά κατά των κατηγόρων. Είναι κάτι που το έχουμε στο παρελθόν. Πόσες φορές επήραν λίθους οι Εβραίοι, αλλά έριξαν κάτω τις πέτρες, γιατί δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τον όχο. Σας θυμίζω μόνο Ματθαίος 24-25 το εξή. Όταν κάποτε ο Κύριος έθεσε θέμα εάν το βάπτισμα του Ιωάννου ή το εκ του Θεού ή εκ των ανθρώπων, όταν του είπαν με ποια εξουσία κάνεις όλα αυτά, και λέγει εκείνος, θα σας πω αν μου πείτε και εσείς κάτι, το βάπτισμα του Ιωάννου από πού είναι, από το Θεό ή από τους ανθρώπους? Εκείνοι σκέφτηκαν και είπαν, αν πούμε από το Θεό θα μας πει, τότε γιατί δεν ήρθε να βαπτιστείτε? Αν πούμε από τους ανθρώπους, όλος ο λαός έχει τον Ιωάννη προφήτη και θα μας λιθοβολήσει ο λαός. Και φοβήθησαν τον λαό και του είπαν του Κυρίου, δεν ξέρουμε και εγώ δεν σας βλέπω, του λέει ο Κύριος, εν πει εξουσία τάφτα ποιο. Είδατε, εφοβούνται τον λαό, ότι θα λιθοβολούνται από τον λαό. Λοιπόν, γι' αυτό τώρα εκεί μέσα δεν πρέπει ο Ιησούς να βγει έξω από το πρετόριο. Εκεί μέσα πρέπει να τελειώσει όλη η ιστορία. Και πρέπει να τελειώσει σαν καταδίκη από τη Ρώμη, όχι από τους Εβραίους. Ότε ουνίκουσεν ο Πιλάτος ούτων των λόγων, μάλλον εφοβήθη. Και εισήλθεν εις το πρετόριον πάλιν και λέγει το Ιησού, πόθεν ήσυ, ο δε Ιησούς απόκρισιν ου κέδωκεν αυτό. Όταν ήκουσε, λέγει ο Πιλάτος, τούτων των λόγων, εφοβήθηκε περισσότερο. Και μπήκε μέσα στο πρετόριο και λέγει στον Ιησού, από πού είσαι? Ο δε Ιησούς δεν του έδωκε καμία απόκριση. Μας αφήνει καταπλήκτους η συμπεριφορά. Αφενός με του Πιλάτου,
αφετέρου δε των Εβραίων. Ο Πιλάτος, αγαπητοί μου, μόνο που άκουσε, μόνο που άκουσε ότι ως κατηγορία εκ μέρους των Εβραίων ότι ο Ιησούς επίησε εαυτόν Υιόν του Θεού, εφοβήθη. Μόνο που το άκουσε, μόνο. Και εφοβήθη διότι έβαλε μερικές πιθανότητες ότι θα ήταν δυνατό αυτό να είναι αληθές. Και ο Πιλάτος ήταν ειδωλολάτρης. Οι Εβραίοι όμως είχαν μεγαλύτεραν πείραν περί του προσώπου του Ιησού, διότι και τα θαύματά του είδαν και τη διδασκαλία του εθαύμασαν και τον Άγιο Βίον του παρετήρησαν και τη γενεολογία του εγνώρισαν, όταν ελέγεται ότι είναι Υιός Δαβίδ, ουδής του το αμφισβήτησε, και τους προφήτας είχανε προοφθαλμόν. Και όχι μόνο τώρα δεν θέτουν κάποια πιθανότητα ότι μπορεί ο Ιησούς να είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, να είναι ο Μεσσίας, ούτε καν φρικιούν, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι μπορούσαν να γίνουν φωνής του Μεσσίου. Τι κάνουν του Μεσσίου εκείνου που ανέμεναν, τι κάνουν? Με πάθος μανικών προσπαθούν να τον καταδικάσουν εις θάνατο. Ιδού ο ειδωλολάτρης που δεν ήξερε ούτε προφήτας ούτε άκουσε τίποτα από τον Ιησού και φοβείται. Ιδού οι Εβραίοι δεν φοβούνται τίποτα. Άθεοι στο βάθος. Άθεοι, βεβαίως ότι είναι άθεοι το είπε ο Χριστός. Ομοιέχον τον Υιόν, ούτε τον Πατέρα έχει. Τέλος. Και εφόσον δεν έχουν τον Υιόν, δεν έχουν ούτε τον Πατέρα. Και είναι άθεοι. Αλλά ενώ μένουμε κατάπληκτοι δια των φόβων του ενός, την αφοβία και τόλμη και θάσος των άλλων, θα ερωτούσαμε γιατί ο Πιλάτος εφοβήθη. Διότι όταν οι Ρωμαίοι κατηφόταζαν τους λαούς και έφυραν ακόμη τους βασιλίστων ως τροπεάτων εις την Ρώμη, όμως εσέβοντο τους τοπικούς των θεούς, ο Πιλάτος περιφρονούσε τους Εβραίους. Αλλά ό,τι ανεφέρεται στην θρησκεία των διατηρούσε εκ της ηδαιμονίας κάποιους φόβους. Εξάλλου υπήρχε και μια αντίληψη ότι ήταν τότε διάκριτος η αντίληψη αυτή στους χρόνους του Χριστού, ότι οι θεοί παίρνουν ανθρωπίνη μορφή και έρχονται και επισκέπτονται τους ανθρώπους. Και φυσικά ο Πιλάτος, έχοντας και αυτή την αντίληψη, δεν θα ήταν καθόλου διατεθειμένος να τα βάλει με τους θεούς, εάν υποτεθεί ότι οι θεοί εγίνονται άνθρωποι και έρχονται ανάμεσα στους ανθρώπους. Το βλέπουμε αυτό, και σας θυμίζω, όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε εις τα Λύστρα και είδαν οι κάτοικοι των Λύστρων ή της Λύστρα, ή Φιλικών, και Φιλικών είναι και ουδέτερων, σε ψηφικό αριθμό, είδαν ότι έγινε εκείνο το θαύμα της θεραπείας του χολού ανθρώπου, τότε έφεραν να θυσιάσουν μπροστά στους Αποστόλους Παύλων και Βαρνάβα τάβους και ζώα, λέγοντας ότι οι θεοί μας επεσκέφτησαν υπό την μορφή ανθρώπων. Και επειδή τον λόγον τον είχε ο Παύλος και ήταν μικρού αναστήματος και μικρός όμως, έλεγαν είναι ο Ερμής, ο δε Βαρνάβας, ο οποίος δεν ομίλει και είναι ο υψηλός και μεγαλοπρεπής, έλεγαν ότι είναι ο Ζεύς. Υπήρχε λοιπόν η αντίληψη ότι οι θεοί γίνονται άνθρωποι. Ήταν φέρεται μια αντίληψη που ορίμαζε στον ειδωλολατρικό κόσμο για να δεχθούν το μήνυμα του Ευαγγελίου ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και εσκήνωσε εν ημίν. Ήταν μια προπαρασκευή. Αν, αγαπητοί μου, μπορούσαμε και είχαμε τη δυνατότητα να δούμε πόσο αρχαίος κόσμος προετοιμάζεται για την υποδοχή του Χριστού, μένουμε κατάπληκτοι. Μένουμε πάντοτε στα
στενά πλαίσια των προφητών και του Ισραήλ και ουδέποτε μελετήσαμε τι επετράχει των αρχαίων κόσμων από την Κίνα μέχρι τα Σιρακλίους στήλα, μέχρι λέει, το Γιβραλτάρ. Τι επεκράτη από πλευρά αναμονής του Μεσσίου. Ήταν μια εποχή που υπήρχε διάχυτη αντίληψη ότι κάτι έρχεται, κάτι θα γίνει. Διάχυτος αντίληψης αυτή. Αλλά δεν είναι της ώρας όμως να πω, παρά μόνο ότι μέσα σε αυτή τη διάχυτη αντίληψη ζούσε ο Πιλάτος. Και έτσι φοβείται και λέγει καθ' εαυτόν, μήπως μπροστά μου τώρα έχω καμία τέτοια περίπτωση. Εκείνος φοβήθηκε. Οι ταλέποροι Εβραίοι που έχουν τους προφήτες δεν φοβούνται. Αληθινοί τολμητοί οι Εβραίοι. Γι' αυτό τώρα δεν ερωτά τον Ιησού ο Πιλάτος όταν εισέρχεται μέσα τι επίηδα. Ερώτημα το οποίο θέτει ο δικαστής προς κατηγορούμενον, τι έκανε, αλλά θέτει το ερώτημα πόθεν είσαι, από πού είσαι. Όχι με την έννοια ποια είναι, ποιο είναι το χωριό σου, όπως θα λέγαμε στον κατηγορούμενον από πού κατάγεσαι, διότι αυτό έγινε γνωστό, ή το Γαλιλαίο, ήταν πιο μπροστά αυτό, ή το Γαλιλαίο. Ήξερα λοιπόν την πατρίδα του Ιησού ο Πιλάτος. Το πόθεν είσαι, από πού είσαι, είχε την εξής έννοια. Είσαι ουρανίας ή επιγή, ουρανίου ή επιγείου προελέψεως, καταγωγής. Κατάγεσαι από τη γη ή κατάγεσαι από τον ουρανό. Είσαι άνθρωπος ή Θεός. Ένα ερώτημα πραγματικά που κρύπτει πολύ βάθος, αγαπητοί. Πόθεν είσαι, από πού είσαι εσύ. Είναι αυτή η ερώτηση την οποία έθεσε ο Κύριος εις τους μαθητάς του όταν είπε τι να μελέγουσιν οι άνθρωποι είναι τον Υιόν του ανθρώπου. Οι άνθρωποι τι λέγουν για μένα, ποιος είμαι. Ή όταν ακόμη ο λαός συζητούσε περί του προσώπου του Ιησού, πόθεν είναι, από πού είναι. Ο Κύριος είπε Ιωάννης 7:28-29, καμέ είδατε και εμένα γνωρίζετε και είδατε πόθεν είμαι και ξέρετε από πού είναι. Εννοεί ως προς την ανθρωπίνη του φύση. Είμαι της φυλής του Δαβίδ, γεννήθηκα στη Βηθλέμ, τα ξέρετε αυτά. Και απ' εμαυτού ούτε λυρίθα. Τώρα όμως θα σας μιλήσω για μια άλλη θέση του πόθεν είμαι, από πού είμαι. Από μόνος μου δεν έχω έλθει, αλλά έλθει να αληθινός ο πέμψας με όν ημί σου κύρα. Αλλά είναι αληθινός εκείνος ο οποίος με έστειλε, τον οποίον εσείς δεν γνωρίζετε. Εγώ είδα αυτόν, εγώ τον γνωρίζω, ότι παρά αυτού ημί, ότι είμαι κοντά του, είμαι, όχι ήμουν, όχι θα είμαι, είμαι, είμαι πάντοτε, εις το δι είναι και, πάντοτε. Και μόνο ακριβώς αυτό φανερώνει την θεία του ιδιότητα. Κακίνος με απέστειλε και εκείνος με έχει στήσει. Ώστε στο ερώτημα πόθεν είσαι, από πού είσαι εσύ, βλέπουμε αγαπητοί μου, ότι δίνεται η απάντηση. Ποια είναι η απάντηση, ότι είναι ουρανίου καταγωγής, γίνεται άνθρωπος, αποστέλλεται από τον Πατέρα για να σώσει τον κόσμο. Αυτή ήταν η απάντηση. Είναι όμως ένα ερώτημα που τίθεται και στον κάθε άνθρωπο. Εάν ο κάθε άνθρωπος απαντήσει στο ερώτημα αυτό, πόθεν είσαι ο Ιησού, τι το ιστορικό πρόσωπο, ο Ιησού, που γεννήθηκε πριν από 2000 χρόνια στην Βηθλέμ της Ιουδαίας και εδίδαξε και εδεφανίστη και κατεδικάστης και εσταυρώθης, ποιος είσαι. Εάν απαντήσει ο άνθρωπος στο ερώτημα αυτό, ποιος είσαι Ιησού, και πιστεί ότι είναι εκείνος που τον απέστειλε ο Πατήρ, τότε ακριβώς αυτή η απάντηση θα κρίνει
την ζωή ή την απώλεια. Εάν δεχτείς την απάντηση ότι είναι ο Υιός του Θεού, ότι είναι ουρανίου καταγωγής, τότε εσώθηκες. Εάν δεν δεχτείς αυτό, τότε εχάθηκες. Αγαπητοί μου, βλέπουμε εδώ ότι όλα αυτά μας αφήνουν εκπλήκτους. Εκπλήκτους δια το βάθος του Ιησού. Ταπεινούται ο Ιησούς. Ένα βάθος απροσμένο. Και ταπεινούται δια να ανυψωθούμε εμείς οι άνθρωποι. Δέχεται μαστίγωση ο Ιησούς δια να μην μαστιχθούμε εμείς από τα δεινά της κολάσεως. Δέχεται ακόμη ο Ιησούς ακράνθινο στεφάνι δια να στεφανωθούμε εμείς δια του αληθούς και αμαραντίνου στεφανιού εις την βασιλεία του Θεού. Δέχεται ψευδοπορφύραν για να ντυθούμε εμείς το χιτόνα του βαπτίσματος, αλλά και την αυθαρσία, να μείνουμε άφθαρτοι και αθάνατοι. Δέχεται ο Υιός του Θεού ραπίσματα για να λάβουμε εμείς την υιοθεσία και τα ευλογία από τον ουράνιον Πατέρα. Δέχεται ψευδή χαιρετισμόν για να τύχουμε εμείς αληθινών τιμών στην βασιλεία των ουρανών. Κρίνεται ψευδοβασιλεύς για να γίνουμε εμείς έθνος άγιων βασίλειων ιεράτευμα. Έτσι, αφότου ο Κύριος μας αγαπητή μου εμαστιγώθη, ενεπέχθη, επληγώθη, έκτοτε τα παθήματά του για τους πιστούς είναι τα διάστημά των. Η φήμη των είναι ο επενός των, είναι η επιδίωξή των. Ο Απόστολος Παύλος όταν συστήνεται εις τους χριστιανούς δεν συστήνεται ως κατέχον θέσιν, επίδηλων και αξιώματα, αλλά συστήνεται ως δεχόμενος μαρτύρια. Και ειδού τι λέει, εκθέτοντας τα διάστημά του. Και η Εκκλησία κατανοούσα μάλιστα ότι είναι πραγματικά διάσημα την ημέρα της εορτής του. Ως αποστολική περικοπή έχει αυτή που θα σας διαβάσω από τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του 11,23 και 12,10. Εν κόπης περισσότερος, εν πληγές υπερβαλλόντος, εν φυλακές περισσότερος, εν θανάτης πολλάκης, υπό Ιουδαίων πεντάκης πέντε φορές, τεσσαράκοντα παραμίαν έλαβον, τρεις εραβδίστην, άπαξ ελιθάστην, τρεις εναβάγησα, μικθήμερον εν το βυθό πεποίηκα, διό ευδοκό εν ασθενίες, ευδοκό εν ασθενίες, εν ύβρεθην, με ύβρις, σε ύβρις, εν ανάγκες, εν διωγμή, εν θελοχωρίες υπέρ Χριστού, όταν γαρασθενώ, τότε δυνατός ημί. Αυτή αγαπητοί μου είναι η αληθής πορεία του χριστιανού. Αυτή είναι και η αληθής πορεία του χριστιανισμού. Ο χριστιανισμός είναι μια περιπετειώδη πορεία μέσα στην ιστορία. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν ο χριστιανισμός έξω από αυτά τα οποία ο Απόστολος Παύλος συστηνόμενος μας περιγράφει, δεν θα είχε την μαρτυρία της γρησιότητος. Έτσι, ας μην πληρούμεθα, ας μην σκανδαλιζόμεθα, διότι μας συμβαίνει, διότι γίνεται, διότι θα μας συμβεί ενδεχομένως. Κάθε πειρασμός που έρχεται ακριβώς έλεγα της ιδιότητός μας ότι είμεθα χριστιανοί, πρέπει να μας προκαλεί χαρά και κυρίω κάθιση. Ο Κύριος ακόμα έθεσε, ή μάλλον ο Πιλάτος έθεσε εις τον Κύριον το πόθεν εσύ, από πού είσαι. Εμείς το ερώτημα αυτό πώς το θέτουμε. Το θέτουμε κατά τρόπον ορθολογιστικό μέσα μας. Το θέτουμε
με ελαττήριον των φόβων ή την περιφρόνηση. Εάν θέτουμε το ερώτημα αυτό, το πώς ενισχύει με ορθολογισμό, τότε ουδέποτε θα γνωρίσουμε τον Ιησούν πώς θα ενισχύει. Ουδέποτε. Διότι πάντα στον ορθολογισμό υπάρχει ένα και γιατί και πώς και τι. Εάν βάζουμε το φόβο για να ερωτήσουμε, τότε ομοιάζουμε με τον Πιλάτο. Διότι ο Πιλάτος, όταν του είπε ο Κύριος, γι' αυτό δεν απήντησε ο Κύριος, όταν του είπε ο Κύριος, εγώ ενήλθα ή να μαρτυρήσω τη αλήθεια, και ο Πιλάτος είπε, τι εστιν αλήθεια, δεν εκάθισε να ακούσει τον Κύριο. Όταν εκεί του δίνει την μεγάλη τιμή του Πιλάτου να ευαγγελιστεί τη Βασιλεία του Θεού, αλλά Θεός εξήλθεν έξω. Δεν κάθισε ο Πιλάτος. Τώρα, όταν ακούει ότι ενδέχεται να είναι Υιός του Θεού, καταλαμβάνεται από τον φόβο. Και καταλαμβανόμενος από τον φόβο, ερωτάει τώρα το ερώτημα, πώς δεν είσαι, από πού είσαι. Έτσι πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να θέσουν το ερώτημα στον Ιησού, πώς δεν είσαι, ποιος είσαι. Το ελαττήριο τους είναι τι, είναι ο φόβος. Είναι ο φόβος. Αλλά ο φόβος αυτός έκανε τον Πιλάτον τελικά να τον υπερνικήσει τον φόβο αυτόν, διότι έβαλε έναν άλλον φόβο πιο πάνω από τον φόβο του πόθεν ή τι. Ποιος είναι αυτός ο φόβος? Ο φόβος μη χάσει τη θέση του. Και φοβούμενος μη χάσει τη θέση του, υπερενίκησε τον φόβο του ότι μπορούσε ο Ιησούς να είναι Υιός του Θεού. Έτσι εμείς πού βάζουμε το ερώτημά μας? Το θεμελιώνουμε επάνω εις τον φόβο, ομοιάζουμε του Πιλάτου. Εάν έχουμε την περιφρόνηση, θα ρωτούσαμε ποιος είναι ο Ιησούς και το λέμε αυτό με περιφρόνηση, τότε ομοιάζουμε με τους Εβραίους, οι οποίοι περιεφρόνησαν τον Ιησού και δεν εδέχτησαν εκείνα τα οποία τους είπε και όπως τους προσεφέρθη και τον εστάθωσαν. Εμείς, αγαπητοί μου, απλά θα του πούμε ό,τι απήντησε ο Απόστολος Πέτρος όταν ερωτήθηκε από τον Κύριο εκείνος και οι άλλοι, οι άνθρωποι, τι να με λέγουσι είναι τον Υιόν του ανθρώπου, και απήντησε ο Απόστολος Πέτρος, «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». Και όταν ο Κύριος είπε ο ίδιος, «Εσείς δεν ξέρετε πώς είναι, από πού είπε». Και ο Κύριος είπε πόθεν εσείς, ότι ο πατήρ τον στέλνει, τότε θα μπορούσαμε να του πούμε, έχοντας τη γνώση μας, εκείνα που ο Ιησούς μας επληροφόρησε και που εμείς πιστεύουμε και αγαπούμε εις τον Ιησούν, ότι Κύριε, σύ είσαι εκείνος που είσαι πάντοτε εις το διηνεκές παρά του Θεού, ο αιώνιος λόγος που ενυνθρώπησε και ήλθε εις τον κόσμο ως απεσταλμένος του ουρανίου πατρός, απεσταλμένος μοναδικός και ουδής έτερος για την σωτηρία του κόσμου όλης.